Γιατί να το πείτε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι το οποίο δεν διαχειριστήκατε σωστά, πέρα από την ατομική ευθύνη, μπορείτε να μου πείτε, γιατί μέχρι τώρα λέτε για την ατομική ευθύνη. Τι δεν λέω για τις ΜΕΘ, λέω για τη διασπορά. Πέσαμε τελείως έξω και εμείς ως προς τη σφοδρότητα του δεύτερου κύματος. Εμείς είχαμε αυτό? Πιστέψει το σενάριο το οποίο είχαμε πιστέψει, και εγώ αυτό είχα πιστέψει, δεν να είμαι ειλικρινής, ήταν ότι όταν ανοίγαμε τον Ιούνιο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, οι επόμενοι μήνες μέχρι τον Οκτώβριο θα ήταν σχετικά ήρεμοι με ένα δύναμο ιό, και άρα η κεντρική μας φιλοσοφία και η συγκέντρωση που στείλαμε το μυαλό μας είναι πώς θα ανοίξουμε τον τουρισμό και την οικονομία, σκεπτόμενοι ότι έχουμε 5 μήνες που μπορούμε να διορθώσουμε την οικονομική ζημία του Μαρτίου και του Απριλίου. Σε αυτή μας τη συγκέντρωση δεν είδαμε ότι ο ιός μεταλλάχθηκε, τόσο γρήγορα δεν το είδαμε, και ότι τελικά ξαπλώθηκε με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι αναμέναμε. Αυτό όμως ήταν το πρωτόγνωρο. Αυτό είναι τη φύση αυτού του ιού. Το πρωτόγνωρο ήταν που έκανε τη διαφορά. Πιθανόν αν είχαμε σκεφτεί από την αρχή ότι ο ιός δεν θα έρθει τον Οκτώβριο, θα έρθει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, να είχαμε κινηθεί λίγο διαφορετικά. Ναι. Όταν όμως, ακόμη και όταν, ωραία, το πέσαμε έξω στην εκτίμηση για τη σφοδρότητα του δεύτερου κύματος, είναι μια σοβαρή αυτοκριτική, μια σοβαρή διατύπωση.